Κεφάλαιο 17. Πέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε συναγωγή των Ιουδαίων. Ο Παύλος, σύμφωνα με τη συνήθειά του, πήγε στη συναγωγή και 3 Σάββατα συνέχεια συζητούσε μαζί τους, ερμηνεύοντας τη Γραφή και δείχνοντας πως σύμφωνα με αυτήν ο Μεσσίας έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς. Αυτός ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς, αυτός που εγώ σας κηρύττω, τους έλεγε. Μερικοί από αυτούς πίστηκαν και έγιναν μαθητές του Παύλου και του Σίλα. Από τους Έλληνες που ήταν προσήλυτοι, πίστεψε πλήθος πολύ. Επίσης πίστεψαν όχι και λίγες από τις γυναίκες που είχαν επιρροή στην κοινωνία. Τότε οι Ιουδαίοι που δεν πίστεψαν προσέλαβαν μερικούς πονηρούς ανθρώπους από εκείνους που τριγυρίζουν στην αγορά, ξεσήκωσαν τον όχλο και δημιούργησαν ταραχές στην πόλη. Στάθηκαν μπροστά στο σπίτι του Ιάσωνα και ήθελαν να φέρουν τον Παύλο και τον Σίλα στη λαϊκή συνέλευση. Επειδή όμως δεν τους βρήκαν, έσυραν τον Ιάσωνα και μερικούς άλλους χριστιανούς μπροστά στους άρχοντες της πόλης και κράβγαζαν. «Αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Τους φιλοξενεί ο Ιάσου. Όλοι τους παραβαίνουν τους νόμους του αυτοκράτορα και ισχυρίζονται ότι ο πραγματικός βασιλιάς είναι άλλος, ο Ιησούς». Με αυτά τα λόγια αναστάτωσαν το λαό και τους άρχοντες της πόλης που τ' άκουγαν. Οι άρχοντες, αφού πήραν χρηματική εγγύηση από τον Ιάσωνα και τους άλλους, τους άφησαν ελεύθερους. Μόλις νύχτωσε, οι χριστιανοί φυγάδευσαν τον Παύλο και τον Σίλα στη Βέρεια. Αυτοί όταν έφτασαν εκεί, πήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι στη Βέρεια ήταν πιο καλοπροαίρετοι από αυτούς στη Θεσσαλονίκη. Δέχτηκαν το κήρυγμα με πολύ προθυμία και κάθε μέρα εξέταζαν τη Γραφή για να ελέγξουν αν ήταν έτσι όπως τα έλεγε ο Παύλος. Πολλοί λοιπόν από αυτούς πίστεψαν και από τις Ελληνίδες της ανώτερης τάξης και από τους άντρες όχι λίγοι. Όταν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης έμαθαν ότι και στη Βέρεια κήρυξε ο Παύλος το Λόγο του Θεού, ήρθαν και εκεί αναστατώνοντας τον κόσμο. Οι χριστιανοί τότε έστειλαν αμέσως τον Παύλο να πάει ως τη θάλασσα. Ο Σίλας και ο Τιμόθεος όμως έμειναν εκεί. Οι συνοδοί έφεραν τον Παύλο στην Αθήνα. Από εκεί γύρισαν πίσω με την εντολή να πούν στο Σίλα και στον Τιμόθεο να έρθουν να τον συναντήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ενώ ο Παύλος τους περίμενε στην Αθήνα, αναστατωνόταν μέσα του που έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη είδωλα. Συζητούσε λοιπόν γι' αυτό στη συναγωγή με τους Ιουδαίους και τους προσήλυτους και στην αγορά κάθε μέρα με όσους συναντούσε. Μερικοί από τους επικούριους και τους στοικούς φιλοσόφους συζητούσαν μαζί του και κάποιοι έλεγαν: «Τι να θέλει άραγε να μας πει τούτος ο παραμυθάς?» Άλλοι έλεγαν: «Φαίνεται πως κηρύττει τίποτα ξένους θεούς». Αυτό το έλεγαν γιατί ο Παύλος κήρυτε σε αυτούς τον Ιησού και την Ανάσταση. Τον πήραν λοιπόν και τον έφεραν στον Άριο Πάγο. «Μπορούμε να μάθουμε», του έλεγαν, «ποια είναι η καινούργια αυτή διδασκαλία που κηρύττεις?» «Φέρνει στα αυτιά μας παράξενα πράγματα. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε σαν τι μπορεί να είναι αυτά». Γιατί όλοι οι Αθηναίοι και οι ξένοι που έμεναν στην Αθήνα για τίποτε άλλο δεν είχαν καιρό παρά για να λένε ή να ακούνε κάτι το καινούριο. Στάθηκε λοιπόν ο Παύλος στη μέση του Αρίου Πάγου και είπε: «Αθηναίοι, σας βλέπω ευλαβέστατους από κάθε άποψη. Πράγματι, ενώ περιδιάβαζα την πόλη σας και έβλεπα τους ιερούς σας τόπους, βρήκα ανάμεσα σε αυτούς και ένα βωμό με την επιγραφή: «Στον άγνωστο Θεό». Αυτόν λοιπόν που εσείς λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζετε,
αυτόν εγώ τώρα σας τον κάνω γνωστό. Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν. Ως Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα σαν να έχει ανάγκη από κάτι, αφού αυτός είναι που δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Δημιούργησε από έναν άνθρωπο όλα τα έθνη των ανθρώπων και τους εγκατέστησε πάνω σε όλη τη γη και όρισε πόσον καιρό θα υπάρχουν και μέσα σε ποια σύνορα θα κατοικούν. Θέλησε να ζητούν τον Κύριο και να προσπαθούν να τον βρουν ψηλαφώντας το σκοτάδι, αν και δεν είναι μακριά από τον καθένα μας. Γιατί μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Όπως λένε και μερικοί από τους δικούς σας ποιητές, δική του είμαστε γενιά. Αφού λοιπόν είμαστε γενιά του Θεού, δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πέτρα, δηλαδή με γλυπτό έργο της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. Ο Θεός παρέβλεψε τα χρόνια της άγνοιας. Τώρα όμως απαιτεί από όλους τους ανθρώπους σε κάθε τόπο να μετανοήσουν, γιατί έχει καθορίσει μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη μέσω ενός ανδρός που τον έχει ορίσει για αυτό το σκοπό. Και έδωσε βέβαιη απόδειξη σε όλους ότι αυτός θα είναι ο κριτής, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς. Όταν εκείνοι άκουσαν για Ανάσταση νεκρών, άλλοι κορόιδευαν και άλλοι έλεγαν «Θα μας τα ξαναπείς μια άλλη φορά». Τότε ο Παύλος έφυγε απ' ανάμεσά τους. Μερικοί όμως άνδρες προσκολήθηκαν σε αυτόν και πίστεψαν. Ανάμεσά τους και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και μια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρης και άλλοι μαζί με αυτούς.